Γεια σας! Καλώς ήρθατε πάλι σε ένα ακόμα homemade βίντεο το οποίο ξετρελαθήκατε και σας άρεσε πάρα πολύ. Ελπίζω να σας αρέσει και αυτό. Ήμουν έτοιμη εδώ πέρα, έρχομαι να σας κάνω βέβαια το tutorial για την Παρασκευή που σας έχω συνηθίσει να μην σας αφήσω έτσι, αλλά αρρώστησα, δεν μου έχει περάσει το κρύωμα. Ακούτε και τη φωνή μου, οπότε δεν θα μπορούσα να σας κάνω την όμορφη και την γκουγκλίτσα και πάμε να δούμε eyeliner και τέτοια. Οπότε αποφάσισα να σας κάνω αυτό που πραγματικά ήθελα. Από άρρωστη και λίγο γρυπωμένη και λίγο εξαντλημένη, να φαίνομαι δροσερή, ξεκούραστη και υγιής. Οπότε αποφάσισα να σας κάνω αυτό το μακιγιάζ. Το ένα είναι αυτό. Σας έχω κι άλλες εναλλακτικές. Πάμε να τα πούμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι θα κάνουμε. Το πρώτο πράγμα να ξέρετε είναι να έχετε ενυδατώσει το πρόσωπό σας και ειδικά σε αυτή την περίπτωση αρκετά πιο πολύ. Υπάρχουν και ειδικές μάσκες για τα μάτια, δηλαδή όταν είμαστε κρυωμένες λίγο πριζόμαστε για να φανούμε και πιο ξεκούραστες. Αυτό που θα βάλω σήμερα σαν primer και σαν βάση είναι αυτό εδώ πέρα της MAC, είναι κρέμα λάμψης, το οποίο θα μου δώσει και περισσότερη φωτεινότητα στο πρόσωπο. Μ' αρέσει πάρα πολύ συγκεκριμένη κρέμα. Okay. Κάνει μία λάμψη πολύ ωραία και φυσική, την οποία φυσικά τη χρειαζόμαστε γιατί όταν είμαστε και κρυωμένες, είμαστε λίγο πιο μουντές, οπότε το χρειαζόμαστε. Λοιπόν, τελειώσαμε την κρέμα μας. Είδατε ότι δίνει μία λάμψη σαν να φοράμε κρέμα όλη την ημέρα. Φαίνεται πιο ενυδατωμένο το πρόσωπό μας με τη συγκεκριμένη λάμψη που βγάζει κρέμα. Λοιπόν, πάμε στη βάση μας. Γενικά πρέπει να αποφεύγουμε το βαρύ make-up και τις πολλές πούδρες. Κάνει το δέρμα μας να φαίνεται πιο αφυδατωμένο, πιο κουρασμένο. Και εμείς θέλουμε το αντίθετο αποτέλεσμα. Λαμπερό, φρέσκο, υγιές. Καταλαβαίνετε. Για make-up έχω διαλέξει αυτό το Venus Bobbi Brown, το οποίο είναι πολύ ελαφρύ. Δεν νιώθεις ότι φοράς make-up και έχει και μεγάλη διάρκεια. Και γενικώς να αποφεύγουμε τις πολλές βάσεις και ειδικά κοντά στη μύτη, γιατί ξέρετε, άμα αφήσαμε τη μύτη της και αυτά, γίνεται λεκές. Οπότε, λίγες ποσότητες. Το κατεβάζουμε και λιμό. Και με τα χέρια μου παίρνω ακόμα πιο πολύ την περιττή ποσότητα. Γίνεται και πιο ένα με το δέρμα μας, κορίες. Μόλις βάλαμε τη βάση, η βάση αυτή σας είπα δεν έχει καθόλου λιπαρότητα, έχει λεπτή υφή πολύ και μεγάλης διάρκειας. Οπότε αυτό χρειαζόμαστε για να αποφύγουμε τις πούδρες, να είναι σταθερό το make-up και λίγη, πολύ λίγη ποσότητα. Λοιπόν, πάμε εννοείται στο concealer, βασικά στο corrector. Τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση, κουρασμένες, ο κύκλος έχει φτάσει λίγο εδώ και αυτό που κάνουμε, που είναι και το πιο βασικό, είναι να καλύψουμε τους κύκλους μας. Οπότε θα πρέπει να διαλέξετε το σωστό χρώμα που είναι για εσάς, αναλόγως με το χρώμα του κύκλου που έχετε, για να γίνει η αποχρωμάτιση. Τέλεια. Και πάμε στο κονσίλερ μας. Έχω διαλέξει αυτό εδώ το κονσίλερ, το οποίο είναι ελαφρύ και είναι πάρα πολύ ωραίο για πρωί. Βασικά αυτό φοράω και εγώ κάθε μέρα. Και έρχεται και δένει πάρα πάρα πολύ ωραία με όλο το πρόσωπο. Φανταστικό. Και από εδώ. Κοιτάξτε αμέσως πώς έχω αλλάξει όψη. Τέλεια. Συνεχίζουμε με τα φρυδάκια μας. Κάτσε λίγο να τα χτενίσω. Γιατί μπαίνει και make-up πάνω στα φρύδια, οπότε καλό είναι να τα χτενίσετε πρώτα. Συνεχίζουμε με τη σκιά. Έχω διαλέξει αυτήν εδώ την πολύ γλυκιά απόχρωση, δεν ξέρω αν βλέπετε, για να δώσει φως αυτό που θέλουμε στο βλέμμα μας. Βάζω πολύ λίγη ποσότητα, να δείξει έτσι μία φωτεινότητα. Και δουλεύω να δώσω έτσι λίγο βάθος. Και περνάω και έτσι λίγο από όλο το καπάκι. Λίγη ποσότητα όμως. Thank you.
τις πολύ γυαλιστερές σκιές όταν είμαστε έτσι. Αυτό είναι λίγο σατινέ, δεν είναι ματ. Δεν την έχω σε ματ, θα την προτιμούσα όμως ματ. Αλλά και αυτό είναι πάρα πάρα πολύ ωραίο. Κάνει έτσι, δένει πολύ ωραία και με την επιδερμίδα. Κάνει έτσι πολύ ωραία φυσική γυαλά. Πάμε τώρα στο μολύβι μας. Τι κάνω σε αυτές τις περιπτώσεις, εντάξει, είναι λίγο έτσι ο οργανισμός πεσμένος και αυτά, όπως είναι και το βλέμμα μας, ή αν είμαστε συναγωμένες ή οτιδήποτε. Με ακούτε τη φωνή μου πώς είμαι. Λοιπόν, τι κάνουμε. Οπότε μας θέλουμε να ανοίξει το βλέμμα και να φαινόμαστε γενικά δροσερές και ωραίες. Τι κάνουμε, λοιπόν, βάζουμε μόνο μολύβι στο πάνω βλέφαρο. Ρίζα-ρίζα. Ή και eyeliner όσες θέλετε. Ρίζα-ρίζα. Γενικά, όχι βαριά μακιγιάζ. Να τα αποφεύγετε αυτά. Και αυτό βασικά είναι ένα μακιγιάζ το οποίο μπορεί να το κρατήσετε και βράδυ. Δηλαδή, είναι ο λόγος του κρεγιόν που θα βάλετε. Την ένταση δηλαδή που θα βάλετε, μπορείτε να βάλετε και κόκκινα, θα σας τα πω λίγο τα χρώματα μετά. Μπορείτε να το κάνετε και βραδινό, έτσι. Και αναλόγως τη γραμμή που θα τραβήξετε. Δηλαδή, εγώ αν θα τη γραμμή την αφήσω μέχρι εδώ, δηλαδή από εδώ την έχω τραβήξει λιγάκι, την αφήσω μέχρι εδώ, πιο μαζεμένη. Αυτό εδώ πέρα, ας πούμε, το μάτι είναι για μένα λίγο πιο πρωινό, είναι πιο φρέσκο. Το άλλο, όσο το τραβάμε, γίνεται πιο βραδινό, πιο γκλαμουράτο. Εγώ όμως θα προτιμήσω λίγο αυτό εδώ, οπότε θα κόψω και τη γραμμούλα. Και αν είναι, θα την προσθέσω μετά, όταν θα μου λείψει. Και πάμε στη μάσκαρα. Okay. Σας έχω πει βέβαια και σας ξαναπώ ότι βάζουμε μία στρώση, αφήνουμε στεγνώνει, και μετά ξαναπροσθέτουμε, βάζουμε άλλη στρώση. Για να γίνει πιο έντονο το βλέμμα. Και βασικά γράφει πιο καλά και μάσκαρα. Ωραία, πάει πρώτη στρώση από εδώ και πάω και από εκεί. Λοιπόν, πάμε στο ρούζ. Καλύτερα είναι να σας αποφύγουμε τα μπρόζι πάουντες, τις τερακότες και ό,τι σκούρο ή κοψίματα ή κοντούρινγκ. Και να πάμε απλά μόνο στο ρούζ μας. Έχω διαλέξει αυτό εδώ πέρα που είναι έτσι φωτεινό και ωραίο. Χαμογελάμε βέβαια πάντα. Σιγά και σταδιακά να προσθέτουμε. Μένω πέσε λίγο πολύ, οπότε πήρα το πινελάκι της του make-up και λίγο το ελάφρυνα. Κοιτάξτε τι ωραία που φαίνεται. Και το περνάω έτσι λίγο, απλά λίγο να πάρει έτσι λίγο ζεστασιά το πρόσωπο. Πιο να γίνει έτσι λίγο πιο ραδαλό. Και πάμε τώρα στο κραγιόν, που αυτό είναι αναλόγως με την προσωπικότητά σας. Θα σας βάλω 2-3 να δείτε τι αναλλαγές μπορούμε να κάνουμε. Τα κραγιόν που θα διαλέξουμε, να ξέρετε, θα είναι φρέσκα, ζωηρά χρώματα και όχι σκούρα. Και όχι ματ στην ουσία, δηλαδή και γκλος να βάλετε, να είναι έτσι, να θέλουν να σας τα φάνε. Να αποφεύγετε τις μουντές αποχρώσεις. Ακόμα και κόκκινο, κάποιες κοπέλες μπορούν να βάλουν αυτό το έτσι φωτεινά κόκκινα. Εγώ δεν μπορώ να το υποστηρίξω, δεν είναι το στυλ μου. Μπορούν να το βάλουν έτσι και για πιο απόγευμα. Συνεχίζω με το κραγιόν. Εγώ είμαι πιο πολύ αυτής της απόχρωσης και ειδικά για πρωί. Και βάζω από πάνω το αγαπημένο αυτό που το ξέρετε χρώμα. Τι ωραίο βγαίνει. Και γενικώς μπορείτε να παίξετε πάρα πολύ με τα gloss. Αυτό νομίζω που μου λείπει λίγο παραπάνω τώρα, γιατί αμέσως που έβαλα το κραγιόν, είναι το ρουζάκι. Οπότε βάζω λίγο παραπάνω. Αυτό εδώ πέρα έχει και γυαλάδα μέσα. Μπορείτε να βάλω λίγο στα σιγουματικά, αλλά παίρνω όμως από το πλάι. Νομίζω θέλω λίγο πιο πορτοκαλί. Γιατί αμέσως μου ακύρωσε το κραγιόν μου, δηλαδή το gloss μου, το ρούζ. Αυτό είναι το πρώτο look. Θα σας βάλω και άλλα κραγιονάκια, να δείτε ακόμα πως φωτίζει
το κραγιόν το πρόσωπο και αλλάζει την ουσία και το μακιγιάζ. Δηλαδή, κρατάμε όλο το υπόλοιπο το ίδιο και παίζουμε με τα κραγιόν. Σας ξαναλέω, αναλόγως με την προσωπικότητά σας. Πάμε να σας δείξω 2-3 ακόμα έτσι που έχω ξεχωρίσει. Για να δούμε. Λοιπόν, το συγκεκριμένο είναι και για χείλια και για μάγουλα. Το έχω ξαναχρησιμοποιήσει σε προηγούμενο μου tutorial. Βασικά αυτό μου αρέσει πάρα πολύ το χρώμα γιατί το κάνει έτσι λίγο... είναι πάρα πολύ δροσερό. Γενικώς να αποφεύγετε χρώματα που έχουν... που είναι μουντά σε μοβ, σε τέτοια. Θα σας κάνω να φαίνονται πιο κουρασμένες. Οπότε θέλει κάτι χαρούμενο φως. Ωραίο κόκκινο. Εδώ πέρα είναι ας πούμε σαν έχω... δαγκώσει τα χείλια μου, σαν να είναι τα χείλια μου. Τέτοια χρωματάκια να βάζετε. Άλλη εναλλακτική είναι αυτή. Και έχει και τη γυαλάδα του. Λοιπόν, πάμε να δούμε και κάτι άλλο. Το επόμενο που έχω διαλέξει είναι αυτό. Το χρωματάκι που είναι έτσι λίγο τσικλόφουσκα. Και αυτό έτσι η υφή του είναι σαν να έχει γκλος μέσα, δεν είναι ματ. Και το έχω βάλει και χωρίς περίγραμμα. Και αυτό πάρα πολύ ωραίο. Σας δείχνω αναλυτικές και αναλόγως τι σας ταιριάζει. Τσικλοφουσκέ. Και πάμε και σαν επόμενο. Και πάμε και σε αυτό. Αυτό μπορείτε να το βρείτε στα φαρμακεία κιόλας. Κοκκινίζει λίγο αυτό. Δηλαδή φωτεινό. Εντάξει, τα χρώματα που ταιριάζουν και σε μένα τώρα πιο πολύ και αυτά που μπορώ εγώ να νιώθω άνετα. Και αυτό πολύ ωραίο, δεν μπορεί να πείτε. Γενικώς να διαλέγετε χρώματα τα οποία έχουν κόκκινο μέσα ή ροζ ή δηλαδή να αποφύγετε τα μουντά, τα που μπλεδίζουν, που μοβίζουν. Αυτά τα οποία θα σας κάνουν να φαίνετε πιο κουρασμένες. Και αυτό πάρα πολύ ωραίο. Αυτά λοιπόν από μένα, ελπίζω να σας αρέσανε, να ήταν χρήσιμες οι συμβουλές μου και τα tips. Εγώ ήδη, να σας πω την ίδια τρόπο, βλέπω, νιώθω ότι μου έχει περάσει το συνάχι. Πλάκα κάνω. Τέλος πάντων, ήδη βλέπω τον εαυτό μου τουλάχιστον και αισθάνομαι καλύτερα. Μην ξεχνάτε τα σχόλιά σας, με βοηθάτε πραγματικά πάρα πολύ. Να κάνετε subscribe στο κανάλι μου για περισσότερα beauty videos. Και ελπίζω την άλλη φορά να είμαι καλά.